Καλημέρα! Σάββατο 22 Φεβρουαρίου σήμερα. Θα πιούμε μαζί καφέ. Σα έχω γελάσει πίνω ήδη από πριν. Σε αυτό το φλιτσάνι μου φέρει η Κυριακή. Το οποίο ταιριάζει <Κι> με την πλούσα μου γι' αυτό το έβαλα. Κάντε και εσεί το καφεδάκι σα και στα άλλα vlogs που δεν πίνω καφέ μπροστά σα είναι επειδή πίνω πριν να κάνω το vlog, την ώρα που προετοιμάζω το κείμενο. Νιώστε ελεύθερο να πίνετε καφέ. Λοιπόν, πάμε στο vlog. Δεν θέλω να τον πιέζω και να τον κάνω να νιώθει άσχημα, αλλά θέλω και να περνούμε χρόνο μαζί. Είναι ένα mail που έχει έρθει από μια φίλη πολύ νεαρή, 19 μόλις χρόνο. Στα 19 μου λέει βρίσκομαι σε αδιέξοδο με τη σχέση μου. Τι να κάνω. Αυτό τον τίτλο είχε δώσει αρχικά, αλλά εγώ θα δώσω τον άλλο αυτό που διάβασα προηγουμένως. Δεν θέλω να τον πιέζω και να τον κάνω να νιώθει άσχημα, αλλά θέλω και να περνούμε χρόνο μαζί. Γεια σας αγαπητή Θέκλα. Γεια σου αγάπη μου. Αρχικά συγχαρητήρια για το κανάλι σας στο YouTube. Βοηθήθηκα πολλές φορές από τα vlog σας. Ευχαριστώ αγάπη μου και χαίρομαι που βοηθήθηκες. Είμαι 19 χρόνων και βρίσκομαι σε ένα διέξοδο. Έχω σχέση 4 χρόνια. Είμαστε μαζί από το Λύκειο και αγαπιόμαστε πολύ. Επειδή οι φίλες μου είναι μετρημένες, είναι για εμένα και σύντροφος και φίλος. Αυτό είναι λίγο ανησυχητικό στην ηλικία που είσαι το 19 ετών να έχεις μετρημένες φίλες και μόνο ο φίλος σου, ο, ο ερωτικός σου σύντροφος, το τέρι σου να είναι περισσότερο φίλος σου. Γιατί στην ηλικία που είσαι, στα 19 και από τα 15 που ξεκίνησε αυτή τη σχέση, είσαι σε μια ηλικία πολύ νεαρή, είναι formative years αυτά, είναι χρόνια στο οποία σχηματίζεται η προσωπικότητα σου και θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να έχεις επαφές και με άλλους ανθρώπους εκτός από το φίλο σου. Και οι φιλίες είναι εξαιρετικές ευκαιρίες για να εξελιχθούμε, να εμπλουτιστούμε ως άνθρωποι και να καλυτερεύσουμε. Φυσικά δεν είναι εύκολο πράγμα στην εποχή μας, να βρεις καλές φιλίες, αλλά να επενδύσεις χρόνο και προσπάθεια στο να βρεις καλούς φίλους, θα τα καταφέρεις. Πάμε λοιπόν στο θέμα σου με το φίλο σου που είστε μαζί τέσσερα χρόνια, από τα 15 μέχρι τα 19. Βουάου, είναι wow. φοβητσιάρικο για μένα αυτό, με την έννοια ότι είσαι τόσο μικρή. Είσαι τόσο μικρή για να έχεις την τέσσερα χρόνια σχέση. Το τελευταίο διάστημα, 10 με 12 μήνες, μπορεί και περισσότερο και απλώς εγώ να μην του έδινα σημασία, είμαστε καλά, αλλά τσακωνόμαστε συχνά. Πάντα εγώ ξεκινάω τον καυγά γιατί δεν κάνουμε αρκετά πράγματα μαζί. Εγώ θέλω να πηγαίνουμε εκδρομές, να τρώμε μαζί έξω, να πηγαίνουμε για καφέ κτλ. Το αγόρι μου όμως, επειδή δουλεύει και είναι και στο πανεπιστήμιο, όπως και εγώ, Συχνά μου λέει πως δεν έχει χρόνο. Είναι πιεσμένος σχετικά με τα χρήματα και έτσι απλά μένουμε σπίτι, παραγγέλουμε φαγητό από έξω ή θα δούμε κάποια ταινία ή θα παίζει αυτός με το τηλέφωνο του. Δηλαδή, ζήτησα να είστε ένα παντρεμένο ζευγάρι 30 χρόνια παντρεμένοι ή 5 χρόνια παντρεμένοι. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι λόγω του Πανεπιστημίου δεν πολύ βλεπόμαστε. Μόνο κάποια βράδια μέσα στην εβδομάδα και τα Σαββατοκύριακα. Εγώ εκνευρίζομαι και ξεκινώ τη μουρμούρα. Γιατί παρόλο που όντω δεν έχει χρόνο, όταν του πούν οι φίλοι του θα πάει έξω μαζί του. Ε, μα άλλο οι φίλοι του και άλλο η φιλενάδα του. Αυτό έχει φίλου, εσύ γιατί δεν έχει φίλε. Νιώθω πολύ περίεργα, δεν ξέρω πώ να το εξηγήσω. Δεν θέλω να τον πιέζω και να τον κάνω να νιώθει άσχημα λόγω του μπλα -μπλά που του κάνω συνέχεια. Δεν θε να σε πρίχτισα δηλαδή, θε να τα πρίζει. Αλλά θέλω και να περνούμε χρόνο μαζί, να μιλούμε κτλ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τον αγαπώ πολύ. Αλλά ίσω αυτό είναι ο λόγο να χωρίσουμε. Δεν, τον νιώ... Δεν νιώθω όμω έτοιμη να αφήσω αυτόν τον άνθρωπο. Ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι εδώ. Περιμένω την απάντησή σα. Λοιπόν, φίλε να. Αν ήσουν η κόρη μου, θα σου έλεγα. και χωρί να μου πει οτιδήποτε παράπονα για τη σχέση σου, θα σου έλεγα. Έχει σχέση τόσα χρόνια, τέσσερα χρόνια, από τα 15 μέχρι τα 19. Δεν θα σου λέγα παράτα το φίλο σου, γιατί είμαι Εγώ να πω στον οποιοδήποτε να χωρίσει από τη σχέση του. Φρόντισε όμω να αναπτύξει και φιλίε. Όχι μόνο τη σχέση σου. Βρε και φίλε. Βρε και καλέ φίλε. Δεν είναι ισορροπημένη η ζωή μια νέα κοπέλα ή και μια μεγαλύτερη κοπέλα. Και μεγαλύτερη να ήσουνε, και 30 να ήσουνε, και 40 να ήσουνε και 45 όπω εγώ να, να ήσουνε. Δεν είναι ισορροπημένη η ζωή μα όταν έχουμε έναν μόνο άνθρωπο για όλα και φίλο. Φίλο-φίλο και εραστή και σύντροφο. Ε, δεν, δεν, δεν είναι ολόκληρη ζωή. Μα λείπουν πράγματα. Οι γυναίκες έχουμε ανάγκη και τις γυναικείες φιλίες. Όχι μόνο τη φιλία που έχουμε με το φίλο μας. Ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό να λέμε «Ω, είμαστε και φίλοι και εραστές και κολλητοί κλπ. Όμω είναι πνιγυρό. Είναι αποπνιχτικό για εκείνον από τους δύο ο οποίος έχει φίλους. Ο φίλος σου που έχει φίλους είναι φυσιολογικό πράγμα και καλά κάνει και έχει φίλους. Και είναι αναμενόμενο και κατανοητό ότι τώρα στα 19 χρόνια, 20, όπως δεν ξέρω θα είναι, 18, παρόμοια ηλικία μαζί σου θα είναι. Ενώ είναι και φοιτητή και εργαζόμενο, νομίζω από ό,τι κατάλαβα είσαι μόνο φοιτήτρια και δεν είσαι εργαζόμενη. Άρα, ίσω έχει λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Μπορεί να είσαι και εσύ εργαζόμενη και να μην το κατάλαβα. Λε όπω και εγώ, αλλά δεν ξεκαθαρίζει όπω και εγώ φοιτήτρια ή όπω και εγώ φοιτήτρια και εργαζόμενη. Ε, είναι φυσιολογικό για το φίλο σου που είναι ένα νεαρό αγόρι να θέλει να παίξει με του φίλου του. Να πάνε να παίξουν φούτσαλ, μίνι φούτμπολ, να πάνε να παίξουν δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επί τραπέζια παιχνίδια, ή να πάνε να παίξουν βελάκια, ή να πάνε να παίξουν ηλεκτρονικά, ή να πάνε να βλακίε, ή να πάνε να καθίσουν σε μια καφετέρια και να σα χλαμαρίζουν. Ε, είναι φυσιολογικό. Εσύ έχεις θέμα επειδή δεν έχεις δική σου ζωή φιλική. Λες έχεις λίγες φίλες, εγώ πιστεύω έχεις καμία. Έχεις καμία με την έννοια ότι δεν έχεις το φιλικό σου κύκλο που θα πάτε να πείτε έναν καφέ. Δεν έχεις τις φίλες σου που θα πάτε να φάτε ένα φαγητό. Δεν είναι νορμάλ για μια κοπέλα στην ηλικία σου να είναι κρεμασμένη ολοκληρωτικά από τον άντρα της, από τον σύντροφο της, από τον boyfriend της από το φίλο τη, όπω δεν είναι φυσιολογικό και για μια γυναίκα στη δική μου ηλικία. Ο μόνο άνθρωπο με τον οποίο να επικοινωνώ να είναι ο άντρας μου και κανένα άλλο. Να μην έχω μια φίλη, δύο φίλε, τρει φίλε, να πιούμε ένα καφέ, να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, να επικοινωνήσουμε. Εγώ προσωπικά στην ηλικία μου τώρα βαριέμαι να βγαίνω έξω. Και οι φίλε μου το ξέρουν αυτό. Το ξέρω ότι βαριέμαι να πηγαίνω για καφέ, βαριέμαι να κυκλοφορώ. Όταν ήμουν όμω στη δικιά σου την ηλικία, όλη μέρα έξω ήμουνα. Και όταν ήμουν 30 χρονών όλη μέρα έξω ήμουν, μέχρι τα 35 όλη μέρα έξω ήμουν. Είναι πολύ φυσιολογικό να θες να βγαίνει έξω. Από τη στιγμή όμως που ο φίλος σου έχει και δουλειά, έχει και πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να βγαίνει είναι και έχει και φίλους, έχει και προσωπική ζωή όπως είναι οι φίλοι. Γιατί η προσωπική ζωή δεν είναι μόνο η σχέση μας, η προσωπική ζωή είναι και οι φίλοι μας. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που έχει προσωπική ζωή, έχει φίλους, θα θέλει να βγει και με τους φίλους του. Δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Νομίζω το θέμα σου εσένα είναι να βρεις φίλες. Αυτό είναι το θέμα σου. Να αρχίσεις και εσύ να βγαίνει με τις φίλες σου για καφέ, να πας με τις φίλες σου για μπραντς. Το κάνει η κόρη μου αυτό που είναι 20 ετών. Η κόρη μου είναι 20 χρόνων. Όταν έρθει από την Αγγλία και έρχεται εδώ στο σπίτι μας, Κάθε μέρα, όλη μέρα λείπει. Παίρνει το αυτοκίνητό τη, κατεβαίνει κάτω στη Λευκοσία, θα πάω με την τάδε φίλη μου για καφέ, θα πάω με την τάδε φίλη μου για μπράντ, θα πάω με την τάδε φίλη μου για ψώνια, θα πάω στο σπίτι τη τάδε φίλη μου. Και δεν, είναι, δεν ήταν εύκολο για την κόρη μου να κάνει φίλε. Το σου λέω, το, το λέω εγώ γιατί μπορεί να ρωτήσει, μπορεί να πει: Α, για την κόρη σου είναι εύκολο να κάνει φίλε, για μένα δεν είναι εύκολο. Η κόρη μου πέρασε δύσκολε φάσει και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο που δεν την αποδέχονταν ιδιαίτερω οι, οι συμμαθητέ τη. Είχε βιώσει bullying στο σχολείο, όμω το έχει στόχο και προσπαθεί και δίνει ευκαιρίε σε ανθρώπου ώστε να κάνει φιλίες. Κάποιες από τις φιλίες της που είχε παλαιότερα τις έχει τερματίσει γιατί έχει διαφανεί ότι δεν τις έκαναν. Κάποιες άλλες φιλίες της έχει αραιώσει γιατί δεν ταιριάζουν ιδιαίτερα. Και έχει και φίλες τα προηγούμενα χρόνια και οι φίλες τώρα καινούριε. Δεν, δεν, είναι καλή ιδέα να κάνουμε σχέση από πολύ μικρή και να μένουμε σε εκείνη τη σχέση, να είμαστε προσκολλημένοι πάνω σε εκείνη, πάνω σε εκείνη τη σχέση και να μην έχουμε φίλους. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται φίλους. Η φιλία βοηθά πάρα πολύ τον άνθρωπο στην κοινωνικοποίηση του, στην ψυχαγωγία του και στην καλυτερεύση του. Δεν γίνεται να ζούμε τη ζωή μας μόνο προσκολλημένοι πάνω στη σχέση μας. Αυτή τη συμβουλή να κάνεις φίλες θα σου την έλεγα και αν δεν είχες φίλο. Ακόμη και αν μου στέλνες mail και μου έλεγε, ξέρεις, Είμαι πολύ κουρασμένη από το πανεπιστήμιο, είμαι κουρασμένη από το διάβασμα, είμαι κουρασμένη από τι υποχρεώσει από το ένα από το άλλο. Τι να κάνω. Α, ένα από τα πράγματα που θα σου σύστηνα ήταν να επενδύσει χρόνο και ενέργεια στο να δημιουργήσει φιλίε. Πα στο πανεπιστήμιο. Μπαίνει στην διάλεξη, μπαίνει στο μάθημα. Έχει εκεί 50, 60, 100 φοιτητέ, φοιτήτρε. Πώ έχει. Πήγαινε κάθε φορά να καθίσει και δίπλα από μια άλλη κοπέλα. Προσπάθησε να ξεκινήσει την κουβέντα. Γίνε και εσύ διαθέσιμη για να διατηρήσει διατηρήσεις μια φιλία. Γιατί μια φιλία στην ηλικία σας θέλει να πάτε έξω στο κλαμπ, θέλει να πάτε στο καφέ, θέλει να πάτε στο, φαστούντάδικο να φάτε, να κάνετε πράγματα. Αν εσύ όμως μόνο η έγνοια σου είναι να κάθεσαι σπίτι και να περιμένει τον φίλο σου, πότε θα μπορέσει ο φίλος σου να πάτε να κλειστείτε μέσα στο δωμάτιό του, να βλέπετε ταινίε και να παραγγέλλετε την delivery, πώς θα έχεις χρόνο και ενέργεια να επενδύσεις στη δημιουργία μιας φιλίας. Καταλαβαίνεις τι λέω ανοίξου και εσύ το να δημιουργήσεις το δικό σου κοινωνικό και φιλικό κύκλο και θα δεις ότι θα βελτιωθεί και η κατάσταση και στη σχέση σου, δηλαδή ότι δεν θα έχεις την ανάγκη να γκρινιάζεις τον σύντροφό σου. Το πολύ, πολύ, το πολύ μαζί σκοτώνει. Δεν γυρνάμαστε συνέχεια όλη η μέρα μαζί με το τέρι μα. Πρέπει να κάνουμε και λίγο διάλειμμα να επιθυμάει λίγο ένα στον άλλο. Φυσικά θα μου πει, μα αφού δεν βρισκόμαστε συχνά, λε ότι βρίσκεστε Σαββατοκύριακο και κάποιε νύχτε στη τη βδομάδα. Αρκετά συχνά βρίσκεστε. Μέρα παραμένα τουλάχιστον βρίσκεστε. Μπορεί να πει κάποιο ότι βρίσκεστε αραιά. Απλώ εσύ έχει ανάγκη από περισσότερη κοινωνικοποίηση, την οποία σου προτείνουν να τη βρει μέσα από τι φιλίε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και όταν εσύ θα δημιουργήσει φιλίε και θα εξεδίδει με τι φίλε σου, θα έχει και περισσότερη όρεξη. Για τον σύντροφο σου και όταν θα βρεθεί, δεν θα είσαι αυτή η γκρινιάρα, επνιχτική, καταπιεστική, θα είσαι πιο χαλαρή, θα είσαι πιο, ε, πιο γεμάτη, πιο, πιο διαφορετική και θα του τραβάς και εκείνου περισσότερο το ενδιαφέρον. Τώρα, στην περίπτωση που τελειώσει η σχέση σου, σου λέω αν τελειώσει. στην περίπτωση που τελειώσει η σχέση σου δεν είναι το τέλο του κόσμου. Η πρώτη σχέση ενό ανθρώπου είναι το πιο πιθανό να τελειώσει και να μην είναι σχέση ζωή. Μπορεί και να είναι σχέση ζωή, δεν ξέρουμε. Ποτέ δεν και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά έστω και αν τελειώσει κάποια στιγμή, η σχέση σου δεν είναι το τέλο του κόσμου. Θα πάρει τα μαθήματα από τα παθήματα και θα προχωρήσει. Ξαναλέω, μη φοβάσαι ότι σου Τώρα να λες, όχι να λες ότι σου είπε η θέκλα να τελειώσει σχέση σου. Σου λέω σε περίπτωση που. Και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι, που δεν είμαστε πλέον 19 ετών όπω είσαι εσύ, φίλε, να δούλα, Μπορούμε να πάρουμε έτσι ένα καλό παράδειγμα για το ότι χρειάζεται να επενδύσουμε στην κοινωνικοποίησή μας, να κάνουμε φίλους, να παίζουμε με τα άλλα παιδάκια, να μην παίζουμε μόνο με ένα παιδάκι συνέχεια. Όλοι μας. Φιλιά.